Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά πάλι στους δημιουργικούς διαλόγους με τον Αργύρη Μάντη και τον γιατρό και συγγραφέα Βασίλεια Τσακλή. Χαίρετε και από μένα, να είστε πάντοτε καλά και Παναγία να μας και πάλι πάντοτε την Ελλάδα και τους Έλληνες, την Πανταχώρα, τον Δόξη και τον κόσμο όλο. Σήμερα λοιπόν, Βασίλη, σήμερα θα μιλήσουμε για την Παναγία και λόγω των ημερών, αλλά και γιατί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω θα μας ευχαριστήσει όλους ιδιαίτερα. Πάντοτε, ναι. Έτσι ακριβώς. Να ξεκινήσω με έναν πρόλογο, μια εισαγωγή και όπως συνηθίζω. Να πω λοιπόν ότι ο Ορθόδοξος κόσμος την τιμά ως το γλυκύτερο και υψηλότερο δημιούργημα του Θεού, της οποίας τη δόξα τοποθετεί πιο πάνω από τη δόξα των αγγέλων, είναι η πρώτη μεταξύ των Αγίων και την ψάλλει ως τιμιωτέρα του Χεροβήμ και δοξωτέρα συγκρίτου του Σεραφείμ, ως θεία πύλη και ως μήτρη της όντως ζωής. Η πύλη του Θεού, η μητέρα όλων μας, γίνεται ο προστάτης μας σε κάθε δύσκολη στιγμή μας. Υπέρμαχος στρατηγός, γίνεται αρχηγός όλου του έθνους και είναι η παρουσία που μπορεί να εμπνεύσει, να μας παρακινήσει για να μπορέσουμε να προσπεράσουμε κάθε δυσκολία. Είναι Θεοτόκος που μας περιμένει όλους με ανοιχτή την αγκαλιά για να μας σκεπάσει έτσι όπως κάνει πάντα στις δύσκολες στιγμές του ελληνισμού. Η Θεοτόκος Μαρία, η πρώτη μεταξύ των Αγίων, ήταν το εκλεκτό πρόσωπο του Θεού για να ενσαρκώσει τον Θεό Λόγο. Μόνη αυτή από όλες τις γυναίκες γεννήθηκε εξ επαγγελίας, δηλαδή ύστερα από αγγελική πρόληψη. Το όνομα Μαρία, το οποίο δόθηκε στην Θεοτόκο κατά πρόγνωση και βουλή του Θεού, ερμηνεύεται Κυρία. Και ο Άγιος Νικόδημος μας δίνει μια τριπλή ερμηνεία του ονόματος. Κυρία, φωτισμό και θάλασσα, που δηλώνουν αντιστοίχως τη δύναμη, τη σοφία και την αγαθότητα της Θεοτόκου. Ο λόγος σου. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, για το πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία είναι η μητέρα μας, η μάνα μας. Μαζί με την γήινη μανούλα που έχουμε όλοι και κάποιες σε κάποια ηλικία τη χάνουμε, έχουμε την Παναγία σαν μητέρα όλων των χριστιανών. Και με το δίκιο της, διότι μεριμνά σαν μάνα για όλους, γενικώς όσοι την επικαλούνται. Γι' αυτό τη λένε και γρήγορη, γοργοϋπήκο. Ακούει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ κρατάω στα χέρια μου ένα απόνυμα, η Παναγία Εσκέπη των Ελλήνων, που είναι το Αργύρι του αγαπητού μας από εδώ, ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει ένα βιβλίο καταπληκτικό για μένα, ναι, από τα ωραίτερα που έχω δει και το έχει δώσει και στο Πατριαρχείο. Δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά είναι αξιόλογο βιβλίο να το έχει κάνει στη βιβλιοθήκη του, Παναγία Εσκέπη των Ελλήνων. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι η μήτρη του Θεού, η Παναγία, η μητέρα του κόσμου, η αληθινή μητέρα, η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και η μάνα που το όνομά της μας κάνει χαρούμενος. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας. Αλλά ας δούμε τώρα λιγάκι για το όνομα Θεοτόκος. Τι θα πει Θεοτόκος? Θεοτόκος είναι αυτή που γέννησε το Θεό. Και όντως ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος, δηλαδή και Θεός και άνθρωπος. Γι' αυτό και η Παναγία ονομάστηκε Θεοτόκος. Πολλοί προσπάθησαν να αποφύγουν να την ονομάσουν Θεοτόκο. Αλλά δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι. Γιατί η Παναγία είναι αυτή η οποία μας έδωσε το λυτρωτή του κόσμου. Είναι λοιπόν η Παναγία μας Θεοτόκος. Και πώς βγαίνει αυτό, θα σου πει ο άλλος, γιατί λες αυτή τη λέξη Θεοτόκος? Άκουστε, να το ξέρουμε αυτό, διότι πολλοί άνθρωποι το αρνούν. Αυτό, το ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος, το είπε το Άγιο Πνεύμα. Μα μου πείτε πώς το είπε το Άγιο Πνεύμα, πώς το είπε? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Αν ανατρέξουμε στο Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, και στο στίχο 44, αν μου απαντάει η μνήμη μου, νομίζω είναι σίγουρο,
λέει ότι η Παναγία πήγε στην ορεινή, λέει, να συναντήσει την εξαδέλφη της, η οποία ήταν έγκυος στην Ιωάννη των Πρόδρων, την Ελισάβετ. Όταν έφτασε και χτύπησε την πόρτα και άνοιξε η Ελισάβετ, το πρώτο πράγμα που είπε η Ελισάβετ στην Παναγία, είπε με έκπληξη μεγάλη. Ήταν έγκυος ήδη η Παναγία, η Ελισάβετ ήταν 6 μήνες πιο προχωρημένη από την Παναγία, γιατί είχε τον Ιωάννη τον Πρόδρο, ο οποίος έχουν 6 μήνες διαφορά. Ο Ιησούς με τον Ιωάννη έχουν 6 μήνες διαφορά. Λοιπόν, και τότε έπρεπε να βγουν 30 ετών στη δημόσια ζωή. Ήταν νόμος του Μωυσή, δεν έπρεπε παρά. Τον λέγανε ραβή τον ομιλητή όταν είχε περάσει τα 30 του χρόνια. Γι' αυτό βγήκε 6 μήνες πριν τον Χριστό ραβή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Βαπτιστής, και μετά 6 μήνες βγήκε ο Χριστός ραβή και αυτός να μιλήσει στη συναγωγή και είπε εκείνα που είπε στην πρώτη ομιλία του. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτή μόλις είδε την Παναγία, τι είπε, προσέξτε τα λόγια, πώς είναι δυνατόν, πώς έγινε και ήρθε η μητέρα του Θεού μου να με επισκεφτεί. Αυτά τα είπε, λέει, αφού ενεπλήστη, γέμισε δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ήταν λόγια του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, είμαστε κατοχυρωμένοι από το Άγιο Πνεύμα, αγαπητέ Μαργύρη, να ξέρουμε ότι η Παναγία είναι και Χριστοτόκος αλλά και Θεοτόκος. Και Παρθένος και Θεοτόκος και Χριστοτόκος. Και πριν τον τόκο Παρθένος και μετά τον τόκο Παρθένος. Αυτή είναι η ορθόδοξη θέση και αυτό πρέπει να ξέρουμε. Και πριν σου δώσω και εσένα τον λόγο να πεις και εσύ τα δικά σου, αυτά που έχεις μαζέψει ωραία εδώ πέρα στο λαδιάκι σου. Σε θεωρία. Πολύ ωραία. Να πούμε και το άλλο, ότι όταν λέει το Ευαγγέλιο, κάποια γυναίκα ενώμιλος Χριστός ενθουσιάστηκε και μέσα από τα πλήθη είπε, «Α, λέει εσύ, ευλογημένα, λέει, τα στήθη που σε φύλαξαν, εθύλασαν και η μαστή που εθύλασε». Ευλογημένη είναι η γυναίκα δηλαδή αυτή που σε φύλασε. Και ο Χριστός απάντησε, «Μενούγκε». «Μενούγκε», για εκείνους που γνωρίζουν καλά την αρχαία γλώσσα, είναι βεβαίως, το επιβεβαίωσε ότι είναι ευλογημένη αυτή η γυναίκα που γεννήθηκε ο Χριστός. Ασφαλώς δηλαδή είναι ευλογημένη, και μετά είπε, «Μακάρι εκείνοι που ακούνε τα λόγια μου και τηρούν τις εντολές μου». Έχουμε λοιπόν δύο στοιχεία από το Ευαγγέλιο, αλλά και ένα τρίτο ακόμα, και ένα από και αυτό. Στο Σταυρό επάνω ο Χριστός είπε 7 λόγους, από ό,τι λένε οι θεολόγοι, 7 λόγους. Ένας από τους 7 λόγους ήταν όταν έδωσε, λέει, την Παναγία να την προσέχει ο Ιωάννης, ο αγαπημένος του μαθητής. Όταν του είπε Ιωάννη, ιδού η μήτρη του, και είπε στην Παναγία, ιδού ο Υιός. Τότε, λέει, απέδειξε ο Χριστός ότι ναι, μεν δεν είχε άλλα παιδιά η Παναγία, γιατί αν είχε, θα πηγαίναν στα σπίτια των αλωνών παιδιών, και αφετέρου, από την αγάπη που της είχε ο Χριστός, την έδωσε στον καλύτερο και πιο αγαπητό του μαθητή, τον Ιωάννη, να ζήσουν μαζί στο ίδιο σπίτι, να την προσέχει δηλαδή στα γεράματά της. Αυτά προς το παρόν. Να ακούσουμε τώρα και τις δικές σου επαγγελίες. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω, Βασίλη, και θα πω ότι η Θεοτόκος έρχεται σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους, με τα προβλήματά τους, συχνά εμφανίζεται στον ύπνο ή σε εγρήγορση, άλλοτε η παρουσία της γίνεται αισθητή μόνο με τη φωνή ή με κάποια ευωδία. Με όλους αυτούς τους τρόπους επεμβαίνει θαυματουργικά και θεραπεύει αρρώστιες, ενθαρρύνει πολεμιστές, ικανοποιεί ανάγκες, σώζει από κινδύνους, δίνει λύσεις σε προβλήματα και αδιέξοδα, άλλοτε πάλι καθοδηγεί για την έβριση ιερών της εικόνων και άλλοτε ευαγγελίζεται ευεργεσίες ή αντίθετα προμηνύει συμφορές. Με ανάλογο τρόπο στιγματίζει την αταξία και την ασέβεια, βραβεύει την αρετή και μας οδηγεί στη μετάνοια. Η ζωντανή παρουσία της Θεοτόκου τόσο στην ατομική όσο και στην κοινή ζωή των χριστιανών, για να γίνει αντιληπτή και αποδεκτή, προϋποθέτει μια εξίσου ζωντανή πίστη. Μια πίστη που ξεπερνά όλες τις αρετές, μια πίστη δυνατή, φλογερή και ανεξάρτητη, που είναι παραδομένη τόσο στην Θεοτόκο μας, όσο και στον ίδιο το Θεό. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρουμε είναι τις προτυπώσεις της Παναγίας.
Ο χρόνος βέβαια δεν φτάνει, όχι, αλλά τουλάχιστον ενδεικτικά. Ενδεικτικά. Και αν θέλεις μπορείς να σχολιάζεις πάνω στις προτυπώσεις της Παναγίας. Η Παναγία λοιπόν αναφέρεται ως κεκλεισμένη πύλη, ως στάμνα μάνα φέρουσα. Το μάνα αυτό που έβρεξε τον ουρανό. Ακριβώς. Ως κλίμαξ, ως άφλεκτος βάτος, ως όρος αλατόμητο, ως νεφέλη ολόφωτος, ως πυρήμορφον όχημα, ως παράδεισος έμψυχος μυστικός, ως περιστερά, ως τράπεζα χρυσή, ως πηγή του ως ζώντος ύδατος, ως κυβωτός της Διαθήκης, ως ηλαστήριο. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πολλές ώρες ακόμα. Ναι. Εμένα μου κάνει τώρα εντύπωση το περιστερά και πήγε το μυαλό μου στον Νόε. Του Νόε τι του έδωσε? Ένα μήνυμα ζωής. Του είπε ότι μπορείς περιστερά να βγεις από την κυβωτό τώρα, γιατί έφυγε το πολύ νερό, και να συνεχίσεις τη ζωή πάνω στη γη. Αυτή την περιστερά που του έφερε ένα φίλο Δάφνης, ένα φιλαράκι από ένα φυτό, η περιστερά στον Νόη, για να του δείξει ότι ο κατακλυσμός και τα νερά έχουν κατέβει. Όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την επεσκίασε, λέει, δύναμης Θεού, το Άγιο Πνεύμα, και συνέλαβε τον Ιησού Χριστό στην κοιλία της τότε. Μεγάλα πράγματα. Ο Θεοτόκος είναι μεταξύ των Αγίων το πιο εκλεκτό πρόσωπο. Το αναφέρεις και στο βιβλίο σου εδώ. Mm-hmm. Και είναι η μόνη από τις γυναίκες που γεννήθηκε εξ επαγγελίας. Δηλαδή, υπάρχει ιστορικό πριν ότι η Παναγία θα γεννηθεί. Σπάνια για άνθρωπο να μιλήσει προφητεία. Οι προφητείες μιλάγανε για τον Χριστό. Τέσσερις άνθρωποι έχουν προφητευτεί στην Παλαιά Διαθήκη, από όσο ξέρω. Πρώτος είναι ο Ιησούς Χριστός, με πάρα πολλές προφητείες, 300 και. Μετά είναι η Παναγία, η οποία συναισθηματικά έχει προφητευτεί. Όπως είπαμε και εδώ, ότι είναι εξ επαγγελίας, δηλαδή ότι θα έρθει η Παρθένος και θα γεννήσει, υπό Ισαΐας, 1000 χρόνια π.Χ. περίπου, θα έρθει μια Παρθένος και θα γεννήσει, λέει. Δεν γεννάει η Παρθένος, πρέπει να είναι γυναίκα για να γεννήσει, να έχει άντρα. Κι όμως η Παναγία γέννησε άνευ εισπέραντος ανδρός. Γι' αυτό έμεινε Παρθένος. Λοιπόν, άρα έχει προφητευτεί και η Παναγία. Και αυτές οι προφητείες του Παλαιά Διαθήκη είναι μικρές προφητείες που δείχνουν, όπως είπε, στο όγκο αλατόμητο. Είναι ένα βουνό το οποίο κόπηκε μια πέτρα και κατάστρεψε όλες τις βασιλείες του κόσμου. Και αυτό το βουνό, λέει, αυτή η πέτρα, μεγάλωσε και έγινε και έπιασε όλη την όραση του προφήτη εκεί πέρα, που είδε το προφητικό όνειρο ο Δανιήλ. Έγινε όρος θεματολογικά, έτσι. Έγινε όρος, μια πέτρα έγινε όρος και έπιασε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό είναι μεταφορικά ο Χριστός. Και από εκεί που κόμηκε είναι η Παναγία, δηλαδή κόμηκε από ένα όρος αλατόμητο, δηλαδή που δεν είχε πάει χέρι ανθρώπου εκεί πέρα καθόλου. Αν ισχυρός ανθρώπου κόπηκε αυτή η πέτρα. Και η πέτρα είναι ο Χριστός. Και το λέει και ο Χριστός. Εγώ είμαι ο λίθος, τον οποίο απέρριψαν οι οικοδόμοι, λέει. Και έγινε κεφαλή γωνίας. Και όποιος κάτσει επάνω μου στο βράχο αυτό, στο λίθο αυτό, θα σωθεί. Εκείνος όμως θα πέσει επάνω, θα τον ενδεικνύσει, θα τον διαλύσει. Γι' αυτό αυτά είναι τα προφητικά λόγια του Χριστού, είναι μεγάλης αξίας. Η Αγία λοιπόν, η ζωή της Θεοτόκου, έτσι είναι συνυφασμένη με γεγονότα και εξαιρετικές ευλογίες. Περίπου 3 χρόνια μετά, με τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό που λέει «Φυτευθήσα και πιαστήσα το πνεύματι, ως ελέα καρποφόρος πάσης αρετής καταγόγιον γέγονε». Δηλαδή εσκήνωσε μέσα της όλη η αρετή, η ανθρώπινη, αυτή που είχε προορίσει για την Εύα ο Θεός και για τον Αδάμ, την καθαρότητα αυτή την είχε μόνο η Παρθένος Μαρία. Γι' αυτό και κατά κάποιο τρόπο σαν μαγνήτης τράβηξε το σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Ήτανε η πιο αγνή ψυχή του κόσμου, η Παναγία. Και έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, το όρος το αλατόμητο
το μάνα το εξ ουρανού κατά βάση. Όταν είπανε στον Χριστό, κάνε μας λέει ένα θαύμα, κατέβασε λέει όπως ο Ηλίας φωτιά από το Λιβανό και λέει αυτή η γενιά λέει, δεν θα δει θαύμα παρά το θαύμα του Ιωνά, τρεις μέρες μέσα στη γη και μετά αναστημένος. Τους είπε αυτό το θαύμα, ότι ήταν προτύπωση του θαύμα, το θαύμα του Ιωνά της Αναστάσεως. Και άλλη φορά του είπανε, εμείς πιστεύουμε, λέει στον Μωυσή, λέει, που μας έδωσε το μάνα στην έρημο και φάγαμε, λέει, και ζήσαμε. Λέει, εκείνοι που πήραν το μάνα του Μωυσή και ζήσανε, πεθάνανε μετά. Ενώ εσείς που θα φάτε το δικό μου το μάνα, εμένα δηλαδή, το σώμα μου και το αίμα, δεν θα πεθάνετε ποτέ. Εγώ είμαι το αληθινό μάνα, το καταβάν εκ του ουρανού. Το μάνα δηλαδή που κατέβηκε από τον ουρανό είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν η Παναγία ήταν η μυστική στάμνα που είχε το μάνα που κατέβηκε από τον ουρανό. Έτσι κάπως η εκκλησιολογία μας τα περιγράφει και να πω και το τελευταίο να συμπληρώσεις εσύ. Μεγαλύνη λέει η ψυχή μου τον Κύριο και γαλίασε το πνεύμα του Θεού σωτήρι μου, ότι επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού. Το είπε η ίδια η Παρθένος, μόλις ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κατόκισε μέσα της και επιάστηκε ο Χριστός μέσα της. Τότε επλήστη με Αγίου Πνεύματος και είπε αυτή τη ρίση. Αυτή την πρωτοφανή ταπείνωση, ότι επέβλεψε ο Θεός την ταπείνωσή της από τον ύλη μακαρίσουμε πάσα γενναία. Αυτό ήταν και μια προφητεία. Από τότε δεν το μακαρίζουμε την Παναγία. 2.000 τόσα χρόνια εμείς, όλες οι γενιές, λοιπόν, μακαρίζουμε την Παναγία. Την αημακάριστο και παναμόμητο και μητέρα του Θεοϊμού, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρήτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, εις κυψάλτες, τα ξέρετε, σαν. Την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Και είναι πολύ ωραία και να τα ακούει κάποιος. Βέβαια. Όχι μόνο τα ψάλλει. Να πεις γιατί κάτι λοιπόν. Γιατί... Να πω λοιπόν εγώ για την ομορφιά της Παναγίας ναι. Που είναι συγκλονιστική. Η κοίμηση της Θεοτόκου στη Βυζαντινή Αγιογραφία όπου φαίνεται να κοιμάται η Παναγία με τη γαλήνη απλωμένη στη μορφή της σε απόλυτη εναρμόνιση με την ψυχική της ομορφιά. Μια ομορφιά που διακρίνει κατεξοχήν την Παναγία με την ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρον του της αγνίας της. Αυτή η ομορφιά που θα γίνει ακόμα πιο αισθητή την βραδιά του 15 Αύγουστου, σήμερα δηλαδή, κατά τη μεγάλη γιορτή της Πλατιτέρας των Ουρανών, που θα λάμψει αυτή η νύχτα στον ουρανό σκορπίζοντας το γαλάζιο της φως παντού πάνω στη γη. Ωραία, είναι επιθετικό αυτό. Η Παναγία είναι η σελήνη, η χρυσή σελήνη και ο Χριστός είναι ο ήλιος. Παρουσιάζεται έτσι μέσα στην δικιά μας ημνογραφία, στους ύμνους της Παρθένου. Και ποιος δεν την έχει αναμνήσει την Παναγία. Όλοι οι Άγιοι ήταν, ο Άγιος Νεκτάριος συγγράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα για την Παναγία. Μελωδικά πράγματα, Αγνή Παρθένα Δέσποινα, Άχνετε Θεοτόκη, Χαίρε Νύφια Νύφια, έχει κι άλλα τέτοια θεοτοκάρια, έχει κι άλλα. Έχω ακούσει 5-6, έτσι. Και αυτά εισάξια με αυτό το αριστούργημα που λέγεται Αγνή Παρθένα. Τι ωραίο που είναι αυτό. Έχει κάνει εντύπωση σε όλη την ανθρωπότητα αυτό που το έχουμε στείλει και στους Άραβες και αυτά. Τρελαθήκανε με αυτό το ύμνο. Βέβαια. Το λέει πάρα πολύ ωραία. Το Άγιον Όρος, η μορφή, η επέστηνε. Η μονή. Σίμωνος Πέτρας. Σιμωνόπετρα. Είναι η καλύτερη ψάλτη αυτή. Για μένα έτσι είναι η αγγελική ψάλτη αυτή. Έτσι ανοίγεται η φωνή της και αν τα ακούσει και σε μεγάλο έτσι. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, νομίζω δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γι' αυτό όταν είπες να κάνουμε την Παναγία που ήταν η δικιά σου η πρόταση και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Έχω κάνει άλλες 4 εκπομπές εγώ στο ίντερνετ για την Παναγία. Παλιότερα, πριν 20 χρόνια, 15 χρόνια, 10 χρόνια. Δεν τελειώνει το θέμα της Παναγίας και σε αφήνει έτσι λίγο, λες τώρα τι είπα, ας πούμε, 5 πράγματα η Παναγία χωράει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Γιατί η Παναγία θέλει ένα 24ωρο για να εξαντλήσεις όλη αυτή την καλοσύνη, την αγάπη, την προσπάθεια, το έλεος. Σημασία βέβαια είναι να χωρέσεις στην καρδιά μας μέσα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το βασικό του. Λοιπόν, εγώ ό,τι είχα να πω περίπου. Εγώ θα κλείσω, ναι. Θα μιλήσω λίγο για τη γιορτή της Παναγίας, έτσι για τον Αύγουστο, ωραία. Για τον Ελληνισμό που είναι και ο μήνας της Παναγίας, καθώς θυμάται και τιμά την κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου. Κατά τον συναξαριστή, την μετάσταση της Παναγίας ανέγγειλε η ίδια, ανήγγειλε στην ίδια,
ο άγγελος τρεις μέρες πριν την πραγμάτωσή της. Εκείνη με χαρά δέχτηκε... Ο Γαβρίλ. Εκείνη με χαρά δέχτηκε το άγγελμα, αφού θα συναντούσε και τον γιο της στην Άνω Ιερουσαλήμ. Κάλεσε λοιπόν στο σπίτι της συγγενής και γείτονες και τους ανακοίνωσε το επικείμενο μεγάλο ταξίδι. Ετοίμασε την κλίνη και τα πάντα προς τα φύλλη. Και λέει δεσποχωρικά ότι μοίρασε τα υπάρχοντα. Ακριβώς. Οι γυναίκες, καθώς άκουσαν την ανακόλληση από την παρουσία της Θεομήτωρος, λέει εδώ, με τιμωγής ολοφύρωντου. Ναι, τιμωγής. Τραβάγανε τα παιδιά τους. Ακριβώς. Η Παναγία τους είπε, μην κάνετε έτσι, δεν πρέπει. Πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί θα πάμε κοντά στον Κύριο. Στη συνέχεια, η Παναγία διαβεβαίωσε πως δεν θα πάψει να φροντίζει για όλο τον κόσμο και μετά την μετάσταση και θα γίνει μεσήτρια στον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου. Υπόσχεση που τηρεί μέχρι και σήμερα. Εμείς οι Έλληνες λοιπόν, ως έθνος έχουμε πολλές φορές βεβαιωθεί για την τήρηση της μεγάλης αυτής υπόσχεσης. Μάλιστα. Η Παναγία είναι η μάνα. Η μάνα στον καθένα ξεχωριστά και η μάνα του δικού μας έθνους και μεσητεύει στον Υιό για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Έτσι περισσότερο από κάθε άλλο ιερό πρόσωπο, ο λαός μας τιμά και σέβεται την Παναγία, την οποία επικαλείται και σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής του. Ξέχασαμε και δικαιολογημένα γιατί δεν έχουμε χρόνο να πούμε ότι το 40 πόσοι άνθρωποι την είδανε, πόσοι φαντάρι την είδανε στο μέτωπο και πόση βοήθεια έδωσε στους Έλληνες στον πόλεμο του Συντάγματος. Ακριβώς. Τα ξέρουν πολύ αυτά. Έχω ακούσει πάρα πολλά ιστορία. Λοιπόν, αυτά τα λίγα είχαμε για σήμερα. Να κλείσουμε, άμα πας στο πιστόφυλλο, εγώ θα έλεγα να κλείσουμε με αυτά που αναφέρει εδώ ο Όσιος Ξυλουανός, ο Αθωνίτης. Το καλύτερο κλείσιμο. Αληθινά μας λέει λοιπόν ότι η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή, αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα την δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την σπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Αγαπητοί φίλοι, σας χαιρετούμε με την ευχή της Παναγίας μας και του Κυρίου μας να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή που αν θέλει ο Θεός είμαστε πάλι μαζί με τον κύριο Αργύρη Μάντη σε μια καινούργια μας συνάντηση στην εκπομπή Δημιουργική Διάλογη. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και από μένα. Χαίρετε. Γεια.